Οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια σταθήκαμε δίπλα στον αγώνα των φοιτητών όλο το τελευταίο διάστημα. Στηρίξαμε τα δίκαια αιτήματά τους για δημόσιες και δωρεάν σπουδές ενάντια στην ενίσχυση της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων και φυσικά ενάντια στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρούμε τον αγώνα των φοιτητών, τον δικό μας αγώνα νικηφόρο, καθώς είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο νόμος για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει καταδικαστεί από την πλειοψηφία του λαού και φυσικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην εφαρμοστεί. Εξ αρχής, εμείς οι εργαζόμενοι σταθήκαμε δίπλα στους φοιτητές γιατί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι φοιτητές και οι γονείς τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια όπου οι προϋπολογισμοί συνήθως φτάνουν για να καλυφθούν μόνο ανελαστικές δαπάνες, όπου οι υποδομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας, όπου τα κτίρια είναι συχνά γερασμένα και επισφαλή, όπου βρισκόμαστε σε αδιέξοδο όταν οι γονείς με αγωνία ρωτούν γιατί δεν μπορούν τα παιδιά τους να εξασφαλίσουν δωμάτιο στις εστίες, όταν εξομολογούνται ότι γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να τα στείλουν στις σχολές τους. Γιατί είμαστε και οι ίδιοι γονείς και με πολλές θυσίες προσπαθούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας σε συνθήκες μεγάλης ακρίβειας, εκτόξευσης των ενοικίων, των τιμών στα σούπερ μάρκετ, των τιμολογίων της ενέργειας. Γιατί η περαιτέρω ενίσχυση της ιδιωτικονομικής λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, που υπηρετεί και αυτός ο νόμος, αλλά και η ίδια η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αντικειμενικά θα εντείνει την υποστελέχωση, θα φέρει χειροτέρευση των όρων εργασίας μας. Ήδη λοιπόν στην καθημερινότητά μας βιώνουμε τις επιπτώσεις της διαχρονικής πολιτικής ενίσχυσης της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, αποτέλεσμα της οποίας είναι και η συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση, καθώς επίσης και το πάγωμα των μόνιμων προσλήψεων. Τα πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στενάζουν από τις σοβαρές ελλείψεις όλες κατηγορίες προσωπικού. Για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων ενεργών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων, αλλά και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, εργάζονται σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι από αυτούς που προέβλεπαν τα οργανογράμματα. Η υποστελέχωση φυσικά έχει οδηγήσει και στην ανάθεση πολλαπλών, παράλληλων, συχνά άσχετων μεταξύ τους καθηκόντων στους εργαζομένους. Για την κάλυψη λοιπόν των αναγκών σε προσωπικό έχουν επεκταθεί και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Παράλληλα, αυξάνεται και η ποικιλομορφία τους προς όλο και χειρότερες μορφές. Είναι ότι ο νόμος αυτός έρχεται ως επιστέγασμα μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που προηγήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και διευκόλυναν το άνοιγμα των πανεπιστημίων προς την επιχειρηματική δραστηριότητα. Με ευθύνη όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, τα σημερινά κρατικά πανεπιστήμια λειτουργούν σαν επιχειρήσεις μετώντας κέρδη και ζημιές και κάνουν περικοπές στέλνοντας το λογαριασμό στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μήπως αναβαθμίστηκαν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από την ενίσχυση της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας τους? Πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια ευρώ που συσσωρεύονται στους ΕΛΚΕ, τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη λειτουργία των κέντρων διαβίου μάθησης, από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και τα τελευταία χρόνια των προπτυχιακών? Εμείς θεωρούμε ότι στο πλαίσιο λοιπόν των σχετικών ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί, όλες αυτές οι συνθήκες που αναφέραμε, αποτέλεσμα της περαιτέρω επαρευματοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης, θα γίνουν πολύ χειρότερες. Το δημόσιο πανεπιστήμιο, για να μπορεί να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά, θα γίνεται όλο και πιο ακριβό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Θα ενισχύει τους τομείς και τις λειτουργίες που φέρουν έσοδα, απαξιώνοντας τις όποιες παροχές έχουν απομείνει σήμερα. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στεκόμαστε απέναντι τόσο στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όσο και στην ευάθυνση της ιδιωτικονομικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, των δημόσιων πανεπιστημίων, η οποία προχωρά όλο και με ταχύτερους ρυθμούς. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα μας για αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, για εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο που θα διασφαλίζει υψηλού επίπεδου σύγχρονες σπουδές και θα ενσωματώνει στο πτυχίο τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο επάγγελμα, που θα παράγει γνώση προς όφελος της κοινωνίας και όχι για τα κέρδη των λίγων.